εγώ είμαι δικηγόρος που ασχολείται με το ποινικό. Και λέω εκεί μέσα λοιπόν ότι εγώ παραγγελτή, δεν το διαβάζουν όλο μερικοί, το πρώτο θέμα βεβαίως ευτυχώς το ανέχει σε όλο το κείμενό μου, λέω ότι εγώ όπως δεν έχω τον πατριωτισμό μου στη Χρυσή Αυγή, δεν έχω την κοινωνική δικαιοσύνη στην αριστερά, όπως δεν έχω χλεβάσει τον Κουφωτίνα, όπως δεν έχω χλεβάσει τον Άκη Τσοχατζόπουλο τη στιγμή που είναι στη θέση του κατηγορουμένου, έτσι δεν θα το κάνω και για κανέναν. Και αυτό που διαβάσατε απευθύνομαι στην βάση της Χρυσής Αυγής, η οποία στους αυτούς που την ψηφίζουν ή δηλώνουν να την ψηφίσουν, όπου η συντριπτική πλειοψηφία τους ούτε 0,4 δεν έπαιρνε, νομίζω κάποιος το είπε και προηγουμένως, όλοι οι υπόλοιποι είναι πρώην ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΚΚΕ, της πρόσφατης δημοσκοπής, ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ φερόταν να έχει διαρροές. Δεν νομίζω να υπάρχει σοβαρός άνθρωπος, ο οποίος να ισχυρίζεται ότι υπάρχουν στην Ελλάδα 7, 8, 10, 12, 14% νεοναζί. Είναι ανόητος και ανιστόρητος αν το λες το πράγμα και προσβάλλει το λαό. Αυτό που ενοχλεί το ΣΥΡΙΖΑ και απαντάει με ένα τέτοιο παράζ, προσπαθώντας να κάνει με διαστρεβλώσεις και με διάφορες ανοησίες, γιατί το κάνουμε και σε άλλα κανάλια σήμερα και από διάφορα μέσα, είναι ότι εμείς απευθυνόμαστε σε αυτή τη βάση, σε αυτούς τους νυν ή ενδεχόμενους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής, και προσπαθούμε να τους πείσουν. Δηλαδή τι θέλουν να τους βρίσκουν. Κύριε Κρανιδιώτη, δεν θα απολογηθείτε. Προσέξτε με, κύριε Κρανιδιώτη. Τυχόν και μας ψηφίσουν. Κύριε Κρανιδιώτη. Ο λαός, ακούσαμε, τελείωσε η φράση μου. Παρακαλώ. Ο λαός κάνει λάθη. Εδώ ψηφίσαμε κάποτε τον Γιώργο Παπανδρέου, πιστεύω ότι τα λεφτά υπάρχουν. Τι θα κάνουν, δηλαδή πρέπει να τους πάρουμε παραμάζουμε. Τους απλούς ανθρώπους. Κύριε Κρανιδιώτη, θέλω να με προσέξετε. Σε αυτή την πολύ σημαντική περίοδο για την χώρα, κάποιες δηλώσεις λένε κάποιοι, οι οποίες ξεφεύγουν από τα όρια της, αν θέλετε, της επιτρεπτής αντιπαράθεσης με ένα άλλο κόμμα, γιατί είναι γνωστή η αντιπαράθεση την οποία έχετε με το ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε αυτό φαίνεται και στο... Η δημοκρατία έτσι είναι, ξέρετε. Βεβαίως, αυτό δεν είναι θεμητό είναι. Όλοι θα ήταν και πολύ βαρετή η ζωή. Θεμητό είναι. Εκείνο το οποίο δεν σας ζητάω να απολογηθείτε, αλλά να μας εξηγήσετε... Είναι αυτό με τις σφαίρες. Όχι με σφαίρες, κύριε Κρανιδιώτη. Εσείς μιλάτε για σφαίρες δυστυχώς. Για τα λόγια δεν θα λέγαμε τίποτα. Μιλάτε για σφαίρες. Για τον αληθινό εχθρό. Για σφαίρες. Μιλάτε για σφαίρες. Οι σφαίρες είναι σε εισαγωγικά. Οι σφαίρες είναι μέσα σε εισαγωγικά. Οι σφαίρες είναι μέσα σε εισαγωγικά. Η ελληνική γλώσσα έχει πάρα πολλές λέξεις. Να πείτε και να μην πείτε σφαίρες. Μπορείτε να πείτε χιλιάδες άλλες λέξεις. Δεν πιστεύω. Την ελληνική. Την ελληνική την χρησιμοποιείτε δεν πάρα πολύ σωστά όταν θέλετε και εύστοχα, άρα δεν σας ξέφυγε. Είμαι απέναντι στον ολοκληρωτισμό που εκπροσωπούν κομμάτια και του δικού σας κόμματος. Και αν θέλετε να μάθετε και τι είναι και ο εθνικισμός, διαβάστε τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου που έχει γράψει τη μοναδική σχετική μονογραφία στα ελληνικά του πατέρα της ελληνικής δημοκρατίας.